Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, με τη συμμετοχή 200 περίπου συνέδρων στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα. Το παρόν, εκτός από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρύ, αλλά και τον Υφυπουργό κ. Τριαντόπουλο, έδωσε και ο νέος Υφυπουργός Μεταφορών κ. Παπαδόπουλος. Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο συνέδριο, καθώς επίσης και στην κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω της πανδημίας και στον χώρο των υπεραστικών κτέλ. Μετά την τιμητική απόφαση και απόφαση εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για να είμαι στη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών, βρίσκομαι σε ένα γνώριμο χώρο. Σε ένα χώρο που έχουμε συνεργαστεί, που έχουμε προσπαθήσει να αποδώσουμε αυτά τα οποία δικαιούται αυτός ο χώρος, είναι ο χώρος των κτέλ. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στο συνέδριο αυτό, τιμώντας επίσης τα 69 χρόνια προσφοράς των κτέλ στην Ελλάδα. Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ο Υπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, έχει αποδείξει ποια είναι η άποψη, η θέση και η εμπιστοσύνη που δείχνουμε στα κτέλ. Το έχει αποδείξει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τα κτέλ στην πανδημία θεωρώ ότι έχουν αδικηθεί. Και θεωρώ επίσης ότι η αντιμετώπιση εξ ανάγκης λόγω της πανδημίας που υπήρχε πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί. Είναι, αν θέλετε, το πρώτο δείγμα εμπιστοσύνης, γιατί και τα μέτρα τα οποία έχουν τηρηθεί, και το βλέπω και σήμερα στο συνέδριο, προς την διαρρύθμιση συνεδρίου, αλλά και η προσφορά που υπάρχει είναι δυσανάλογη της ανταπόκρισης που πρέπει να δείξει η πολιτεία. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα λυθούν και θα ξεπεραστούν, να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να πρωτοστατήσουμε όλοι σε δύο πράγματα. Στην προσωπική μας ασφάλεια απέναντι στον κορονοϊό, που εξασφαλίζεται με τον εμβολιασμό. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα θα πούμε πράγματα τα οποία έχουν γίνει από το Υπουργείο Μεταφορών και τον Υπουργό τον Κώστα Καραμαλή και θα σχεδιάσουμε πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα αύριο. Από τη συμπεριφορά της πανδημίας θα έπρεπε να υπήρχε και θα πρέπει τώρα που τα πράγματα ακόμα δεν έχουν τελειώσει, είναι δύσκολα ακόμα η περίπτωση με την πανδημία, θα πρέπει όμως να υπάρχει μια αντίστοιχη, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική προσοχή από τον κλάδο των κτέλ, να υπάρχει και μια αντίστοιχη συμπεριφορά. Μιλάω, ας πούμε, ότι εκτιμώ ότι πρέπει να αυξηθούν αυτοί που θα συμμετέχουν μέσα στο λεωφορείο, που θα είναι οι επισκέπτες. Να βελτιώσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα πάντα με τη γνώμη των δημοξιολόγων και πάντα και με τη λογική. Δοκιμάστηκε σκληρά ο κλάδος, αλλά θα πω ότι ενισχύθηκε και πολύ σημαντικά από την κυβέρνηση, όπως ακριβώς έπρεπε. Σήμερα ο Υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, θα εξειδικεύσει, θα θυμίσει και τα μέτρα, θα εξειδικεύσει και τη στήριξη και την επιβαλλόμενη προσπάθεια την οποία κάνει η πολιτεία και για τον κλάδο αυτό. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι επειδή κάνω χρήση αυτών των υπηρεσιών, ότι πρόκειται για υπηρεσίες επίπεδου, με ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικό, με ασφάλεια, με σύγχρονο τρόπο και βεβαίως με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις δυνατότητες αντιγραφής των καλών πρακτικών που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες, οι υπηρεσίες που είναι ήδη υψηλού επίπεδου θα γίνουν ακόμη καλύτερες. Κλείνουμε 69 χρόνια ετών τακτέλ, κοινωνικής προσφοράς στην πολιτεία, στην επικράτεια όλη γενικότερα. Επιλέξαμε κάθε χρόνο το συνέδριό μας, το κάνουμε και σε διαφορετική πόλη και αυτό τιμούμε έμπρακτα την περιφέρεια. Αυτό που είναι, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να χρησιμοποιούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας στη μετακίνηση του επιβατών που από το σκοπό έχουμε οικονομική μεγάλη τεράστια ζημιά. Όλο το 20 ήταν στα 90%, τώρα είναι στο 55-60%. Το σημαντικότερο για μας εδώ είναι ότι μετά από δύο χρόνια καταφέρνουμε και ξαναβρισκόμαστε όλοι μαζί. Τα κτέλ είναι μια μεγάλη οικογένεια, είχαμε μάθει να βρισκόμαστε, να συνεδριάζουμε, να συζητάμε. Δύο χρόνια το κάναμε πίσω από τους υπολογιστές, μας κούρασε αυτό, θέλαμε να βρεθούμε από κοντά και με την ευκαιρία αυτή το καταφέραμε, τηρώντας βέβαια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπουν οι υπουργικές αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο μέρος θα έρθουν οι υπουργοί, θα γίνουν τοποθετήσεις καθένας από τη μεριά του και από το Υπουργείο του σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κτέλ και την επόμενη μέρα των κτέλ μετά τον κορονοϊό. Και στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου θα συζητήσουμε τα εσωτερικά τα δικά μας, θα γίνει απολογισμός των πεπραγμένων των 15 μηνών που ήμασταν σε καραντίνα.
Τα θέματα τα έθεσε, τα προβλήματα τα έθεσε ο πρόεδρος. Φαντάζομαι αντίστοιχη κατάσταση και, και στη Μαγνησία. Έτσι. Τα προβλήματα είναι για όλους τα ίδια. Μετά τον κορονοϊό, όλοι περιμένουμε να ξαναξεκινήσουμε πάλι και να επανέλθουμε σε προγενέστερες καταστάσεις. Εκεί θέλουμε τη βοήθεια της πολιτείας. Πιστεύουμε να την έχουμε. Θα τα δούμε. Το θέμα των εμβολιασμών στο ΚΤΕΛ, έχετε θέματα? Μικρό είναι το ποσοστό των ανεμβολίαστων στο ΚΤΕΛ. Πιστεύω ότι μέχρι τέλους του μήνα θα έχει, και αυτό το ποσοστό θα έχει ξεπεραστεί.